Θα ήθελα να σας μιλήσω στο σημείο αυτό για ένα θέμα το οποίο έχει περάσει μέσα από πολλές παρανοήσεις και κατά κάποιο τρόπο παρεξηγήσεις. Την ιδέα δηλαδή ότι οι πρόσφυγες που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο τόπο έχουν εγκατασταθεί σε έναν άλλον συγκεκριμένο τόπο. Όπως για παράδειγμα έχουμε ακούσει για τόπους εδώ στην Ελλάδα και χωριά όπως είναι η Νέα Λικαρνασσός, η Νέα Καρβάλη, ο Νέος Κοπός, η Νέα Πέραμος, η Νέα Καλλικράτεια, η Νέα Μεχανιώνα κτλ. Και έχουμε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που έχουν εγκατασταθεί εκεί προέρχονται από ένα συγκεκριμένο τόπο ή και το ανάποδο. Οι άνθρωποι και οι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν έρθει από έναν τόπο της Μικράς Ασίας ή της Θράκης έχουν εγκατασταθεί σε ένα χωριό εδώ στην Ελλάδα ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως για παράδειγμα είναι η Νέα Φιλαδέλφια ή η Νέα Ιωνία ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία μπορείτε να φέρετε στο μυαλό σας. Αυτό το πράγμα ισχύει μόνο σε εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις. Την πράξη αυτό που έχει δείξει η ανάλυσή μας είναι ότι υπάρχει μια πολυδιασπορά της προέλευσης των προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί σε ένα τόπο και μια πολυδιασπορά της εγκατάστασης των προσφύγων που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο τόπο. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα με ένα χωριό στο οποίο πέρασα τα γυμνασιακά μου χρόνια. Είναι εδώ στο νομό Σερών, λέγεται Νέος Κοπός. Πιθανά να το έχετε ακούσει, αν κάνουμε λίγο εδώ έτσι zoom στο χάρτη θα το βρούμε. Είναι από τα σχετικά μεγάλα χωριά που έχουν οι Σέρες. Ένα χωριό το οποίο σχεδόν δεν υπήρχε τη δεκαετία του 20 πριν έρθουν οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε εδώ το σύνδεσμο που έχει ο χάρτης μας κυρίες και κύριοι, θα μπούμε εδώ στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και θα δούμε αυτόν εδώ το χάρτη που μας απεικονίζει τους τόπους προέλευσης των προσφύγων του Νέου Σκοπού. Προφανώς η μεγάλη τους πλειοψηφία προέρχεται από αυτό που ονομάζουμε Σκοπός της Ανατολικής Θράκης, είναι αυτό εδώ το σημείο, σε αυτήν εδώ την περιοχή, όχι όμως όλοι. Υπάρχουν αρκετοί που προέρχονται από άλλους τόπους, είτε κατά κύριο λόγο της Ανατολικής Θράκης, είτε ακόμα και από την Μικρά Ασία, όπως είναι εδώ το Μπάσκιο ή πιο κάτω κοντά στο Αιδίν είναι ο Κυρκιτζές. Η μεγάλη τους πλειοψηφία βέβαια σαφέστατα προέρχεται από τον σκοπό της Ανατολικής Θράκης. Αν στη συνέχεια πάμε λίγο παρακάτω, μετά την λίστα των προσφύγων εδώ που βλέπουμε και μπορούμε να δούμε ονομαστικά πια από πού προέρχεται ο καθένας, να ανοίξουμε τις σχετικές αναφορές κτλ. Θα δούμε επίσης και αυτό που σας έλεγα με την πληθυσμιακή του εξέλιξη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά που κάνουμε στο εργαστήριό μας και αποκωδικοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ελστάτ όσον αφορά τις παλιότερες απογραφές και τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά δεδομένα όσον αφορά τις νεότερες απογραφές, προσπαθούμε να εικονίσουμε σε διαγράμματα την πληθυσμιακή τους εξέλιξη αυτών των οικισμών εγκατάστασης. Εδώ, για παράδειγμα, φαίνεται πάρα πολύ παραστατικά ότι ο σκοπός ήταν ένα, ας το πούμε, ασήμοντα χωριό στο νομό Σερών τη δεκαετία του 10 και του 20 μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ωστόσο η άφιξη των προσφύγων από τον σκοπό της Ανατολικής Θράκης ήταν αυτή που έκανε το χωριό να είναι μεγάλο και σημαντικό. Εδώ με κόκκινη βούλα είναι το πλήθος των ατόμων που προέρχονται από πρόσφυγες. Αν ξαναγυρίσουμε λίγο στο χάρτη κυρίες και κύριοι και ακολουθήσουμε αυτόν εδώ το σύνδεσμο δηλαδή του σκοπού της Ανατολικής Θράκης, θα πάρουμε ένα καινούριο χάρτη όπως είναι αυτός εδώ, ο οποίος μας δείχνει τη διασπορά των προσφύγων όπως έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Οι τόποι αυτή της αγροτικής τους εγκατάστασης, σας υπενθυμίζω εδώ μιλάμε μόνο για αγρότες πρόσφυγες, για αυτούς δηλαδή που έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική επαρχία, τους έχει εκχωρηθεί αγροτική γη, όχι για αυτούς οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στις πόλεις. Έχουμε εντοπίσει όπως βλέπετε 94 διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης. Άρα δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί που φύγανε από το σκοπό της Ανατολικής Θράκης πήγανε όλοι στον νέο σκοπό στις Σέρες κτλ. Ίσως οι περισσότεροι, αλλά σίγουρα όχι όλοι. Με αυτόν εδώ τον τρόπο τώρα κυρίες και κύριοι όπως βλέπετε μπορούμε να ακολουθήσουμε όλους αυτούς τους συνδέσμους και να δούμε αναλυτικά ποιοι ήταν αυτοί οι τόποι εγκατάστασης των προσφύγων και βέβαια πόσοι από τον σκοπό της Ανατολικής Θράκης έχουν μετακινηθεί στο αντίστοιχο χωριό στις Σέρες.
Σε μερικά από αυτά τα χωριά έχουμε εντοπίσει επίσης όλους τους τόπους προέλευσης, αυτά απεικονίζονται εδώ με έναν λίγο διαφορετικό χρώμα και σχήμα, όπως για παράδειγμα είναι ο Άγιος Αθανάσιος στη Δράμα, έχει επίσης πρόσφυγες από το Σκοπό της Ανατολικής Θράκης, και αν ακολουθήσουμε αυτό τον σύνδεσμο, θα πάμε δηλαδή στον Άγιο Αθανάσιο, θα δούμε και εδώ ότι έχουμε 78 διαφορετικούς τόπους προέλευσης των προσφύγων. Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι γενικά η αρχή που λέει ότι ένα συγκεκριμένο χωριό της Θράκης, της Ανατολικής Θράκης ή της, του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας κτλ. Έχει μετακινηθεί σε ένα χωριό στην Ελλάδα, κατά κανόνα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι πολύ λίγες και πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που κάτι τέτοιο συναντάμε.